πιστεύει ότι έχει γίνει μια μορφή παρατυπίαση στην εφαρμογή της συμφωνίας του, μπορεί να προσφύγει στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, υποβάλλοντας νομίμως το παράπονο του. Πρέπει να διαχωρίσουμε. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος δεν παρέχει συμβουλές, δεν είναι επιτρεπτό και είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο μάλιστα να παρέχει συμβουλές ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο, ο οποίος προβλέπει ότι εξετάζουμε παράπονα και ανάλογα με το παράπονο εκδίδουμε απόφαση. Δηλαδή, όταν υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία και μετά, αν δούμε βάζει νερά, πάμε στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Αγαπητοί μου, γι' αυτό είναι δουλειά, πριν υπογράψουμε τη σύμβαση, είναι δουλειά κάποιου συμβούλου, κάποιου χρηματοοικονομικού αναλυτή. Ο οποίος, εάν νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε την καθοδήγηση, οφείλουμε να προσφύγουμε σε αυτό για να μας καθοδηγήσει ανάλογα. Εμείς θα εξετάσουμε τη σύμβαση σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης αισθανθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και υποβάλλει το παράπονο του κοντά μας. Στην προκειμένη περίπτωση που αναφέρεται προηγουμένως, η κυρία είχε ένα γενικό παράπονο για υπερχρεώσεις, υπέβαλε το παράπονο κοντά μας και εντοπίσαμε ότι υπήρχε μία απόκληση μεταξύ του συμφωνηθέντος τρόπου υπολογισμού του βασικού επιτοκίου και του τρόπου με το οποίο στην πράξη το συγκεκριμένο ίδρυμα υπολόγιζε το βασικό επιτόκιο, το οποίο εξελίσσεται εδώ ο υπολογισμός αυτός σε βάρος του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να βγει η γνωστή απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε και από την ίδια την ενδιαφερόμενη από τη Ευράσεως και το ίδρυμα, ενεργώντας καλή την πίστη, θα το τονίσουμε, αποδέχθηκε την απόφαση και αποζημίωσε, διόρθωσε το λάθος, απομειώνοντας το δανειακό υπόλοιπο με το ποσό το οποίο εντοπίστηκε ότι ήταν λάθος. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε κάτι. Έχει δημιουργηθεί έναν είδος μύθους σχετικά με αυτή την υπόθεση για τις επιπτώσεις που δημιουργεί η διόρθωση του λάθους πάνω στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία αρνητική επιπτώση απολύτως, διότι θα έλεγα, διότι καταρχήν δεν θα γίνει ακριβώς ρευστοτική απομείωση. Σε ελάχιστες περιπτώσεις θα επισυμβεί αυτό. Εκείνο το οποίο θα επισυμβεί θα είναι μια απομείωση του δανειακού υπολείπου, λογιστική, η οποία κατά τη γνώμη μου, εξετάζοντας και το θέμα ποιοτικά, σε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης του προβλήματος, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι επειδή υπάρχουν μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες προβλέψεις ήδη στους λογαριασμούς του συγκεκριμένου ιδρύματος, η απομείωση αυτή δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, επειδή πολλά από αυτά τα δάνεια είναι και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η απομείωση αυτή θα καταστήσει το δάνειο άρδι, βιώσιμο και εξυπηρετούμενο. Με πολύ πολύ θετική επίπτωση πάνω στο δανειακό χαρτοφυλάκιο του συγκεκριμένου ιδρύματος και άρα γενικότερα και στην αξία τη ίδια τη συμμετοχή του, εάν είχε μετοχέ. Άρα η διόρθωση είναι λογιστική. Εντελώς λογιστική. Σε μεγάλο βαθμό. Όμως, και πολύ σημαντική για τους καταναλωτές, αλλά και πολύ επωφελής για το ίδιο το ίδρυμα. Μάλιστα. Θα πάω όμως και σε λίγο θα δούμε και την παρέμβαση που θα κάνει ο κύριος Μελάς από πλευράς των δανειοληπτών. Θα πάω όμως και στην απόφαση της Βουλής που αφορά το συνεργατισμό. Και θέλω και επειδή είστε έγκριτος οικονομολόγος, να αφήσουμε λίγο έτσι το μαδία του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και να μας πείτε και για τα κόκκινα δάνεια που είναι στα 24 με 25 δις μετά από τόσα χρόνια αγώνα και υπάρχουν καμπανάκια για να μην τα παραβλέπουμε από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από πλευράς της Κομισιόν. Θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Είμαστε υπερχρεωμένοι, κύριε Ιωάννη. Σαφέστατα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Καταρχήν να επισημάνουμε ότι η πορεία της οικονομίας είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Κάτι το οποίο δεν το λέω εγώ, το αναγνωρίζεται διεθνώς και το αναγνωρίζουν και οι αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της δημοκρατίας. Και αναγνωρίζοντας την πορεία, τη θετική πορεία της οικονομίας, επισημαίνουν και υπογραμμίζουν αυτοί οι οικοί ότι εάν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν ολιγότερα, ενδεχομένως σήμερα η κυπριακή οικονομία, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι βρίσκεται σε σαφέστατη τροχιά ανάπτυξης και εξυγίανσης, θα μπορούσε να ήταν σε επενδυτική βαθμίδα, που ακριβώς είναι έναν σκαλοπάτι πιο κάτω. Εξαιτίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πράγματι, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
Υπάρχουν απτά αποτελέσματα, αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν είναι αρκούντος ικανοποιητικά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, δεν είναι χρήσιμο ή απαραίτητο να πούμε για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση. Είναι υπάρχει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο μεγαλύτερος του σύμμαχος είναι ο χρόνος στη διάρκεια του οποίου παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. Διότι υπάρχει μια αυτόνομη δυναμική εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο χρεώνονται οι τόκοι και οι περιμερίες, που προκαλεί αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από την άλλη, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ορισμοί, οι οποίοι ακολουθούνται για στατιστικούς λόγους εξαιτίας επιταγών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το κρίσιμο εδώ που πρέπει να δούμε, εάν αυξάνονται ή μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν είναι ακριβώς το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και είναι, πιστεύω ακράδαντα, ότι ο αριθμός αυτός έχει σταθεροποιηθεί, και έχει μειωθεί και σταθεροποιείται με την έννοια ότι δεν δημιουργούνται νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε αυτόν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και το γεγονός ότι η οικονομία βρίσκεται σε σαφέστατη πορεία ανάπτυξης. Η ανάπτυξη όμως από μόνη της δεν επαρκεί να θεραπεύσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σίγουρα είναι μια απαραίτητη θεμελιώδης προϋπόθεση και συμβάλλει, όπως αναφέρα προηγουμένως, στο να έχουν σταθεροποιηθεί. Και ένα μέτρο της προσπάθειας που γίνεται για αναδιάθρωση των δανείων είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των μονάδων δανειοληπτών, είτε φυσικών προσώπων είτε νομικών προσώπων, με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μειώνεται. Μάλιστα. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εμένα με ανησυχεί και θέλω να δω εσάς ως οικονομολόγο το γεγονός. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ισορροπίες τώρα όσον αφορά το χρέος, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συγκεντρωμένα τόσο χρόνο, ακόμα και να ελέγχονται με αυτόν τον τρόπο που μας έχετε περιγράψει, από τη στιγμή που είναι εκεί, εάν κάτι πάει λάθος, άρα επειδή κρατάμε και ελέγχουμε και το δημόσιο χρέος με κάποιο τρόπο, μπορεί αυτά τα δύο να μας παρουσιάσουν ένα άλλο πρόβλημα μετά, όσον αφορά την για οικονομία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, υπάρχει και η συγκεκριμένη αντίδραση από διεθνείς οργανισμούς για το συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει επισημανθεί και υπογραμμιστεί αρκετά έντονα από τους οίκους αξιολόγησης σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας, ότι αυτό παραμένει μία πρόκληση για την κυπριακή οικονομία. Εάν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, λόγω των ευνοϊκών άλλων συνθηκών και χαρακτηριστικών της κυπριακής οικονομίας, η κυπριακή οικονομία θα χαρακτηρίζεται ήδη, θα είχε ήδη βρεθεί στην επενδυτική βαθμίδα. Είναι μια βαθμίδα παρακάτω εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από ορθολογικές διαδικασίες αναδιάθρωσης του δανείου. Ένα σημαντικό εργαλείο, το έχω τονίσει 1 εκατομμύριο φορές, που διαθέτουμε είναι η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά αυτή η οδηγία για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά και αποτελεσματικά. Μάλιστα. Για να εφαρμοστεί σωστά και αποτελεσματικά αυτή η οδηγία, οι δανειολήπτες οφείλουν να σπέβδουν και να ζητούν αναδιάθρωση των δανείων τους. Δυστυχώς, ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας αμελεί να προχωρήσει σε αναδιάθρωση δανείων. Αυτό λειτουργεί σε βάρος των ιδίων, διότι μεγαλώνει το χρέος εξαιτίας των υπερημεριών και με αποτέλεσμα, πέραν από έναν ορισμένο σημείο, να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η ορθολογική αναδιάθρωση του μέσα από τη διαδικασία εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλα τα οικογυριά με πρόβλημα κόκκινων δανείων να σπεύσουν στις τράπεζες τους και να ζητήσουν αναδιάθρωση των δανείων. Από την άλλη, οι τράπεζες οφείλουν να συνεργάζονται με τους δανειολήπτες τους για την παραγωγή και συνομολόγηση βιωσίμων αναδιαθρώσεων. Μάλιστα. Θα πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Αμελά. Από πλευράς των δανειοληπτών μας προστατεύουν. Είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών. Λέω μας, γιατί και εμείς όλοι έχουμε δάνεια, μικρά ή μεγάλα. Κύριε Μελά, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στον καλεσμένο σας, τον οποίο συγχαίρουμε για ακόμη μια φορά για το σημείωμα το ενημερωτικό για τους δανειολήπτες, το τρίτο στη σειρά, το οποίο ξετυλίγει, θα έλεγα, το κουβάρι
των υπερχρεώσεων σιγά σιγά αλλά σταθερά.